Για όλους και σε όλους. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους επεξεργάζεται, κυρίες και κύριοι, την ίδια στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο με το νέο φορολογικό κώδικα. Σημαντική αλλαγή θεωρείται η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ των αποζημιώσεων απολύσεων, αλλά και η αύξηση της προκαταβολής του φόρου των ελευθέρων επαγγελματιών που θα φτάσει στο 90%. Ανατροπές στις παρακρατήσεις μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων θα φέρει το νομοσχέδιο που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Χαρακτηριστικότερη είναι η αύξηση της παρακράτησης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που διαμορφώνεται ως εξής. Για εισόδημα από 796 ευρώ ως 833 θα είναι 1%. Από 1001 ευρώ έως 1083 θα είναι 6%. Από 1334 έως 1500 10%. Ενώ τα κλιμάκια προσαυξάνονται περαιτέρω με συντελεστές 15%. Από τα 1.918 ευρώ μέχρι και 42% για ποσά που ξεπερνούν τα 3.501. Επιπλέον, οι αποζημιώσεις από απολύσεις αναμένεται και αυτές να μπουν στην κλίμακα από το πρώτο ευρώ, καθώς θα καταργηθεί το αφορολόγητο των 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Μια πληροφορία που ακούγεται έντονα. Ότι θα αυξηθεί σε 90% η προκαταβολή του φόρου για τις επιχειρήσεις. Ότι θα έχουμε φορολόγηση της αποζημίωσης. Όλα αυτά θα πρέπει, κάνουμε έκκληση στο Υπουργείο Οικονομικών, εμείς οι φοροτεχνικοί, να μην ισχύσουν, διότι τραυματίζεται θανάσιμα η επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, είμαστε... Παράλληλα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δεν έχουν κανένα άλλο εισόδημα δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να καταθέσουν δήλωση. Ενώ φαίνεται να κερδίζει έδαφος η σκέψη, όποιο ποσό λαμβάνεται πέραν του μηνιαίου εισοδήματος να φορολογείται με 42%. Επίσης, αυξάνεται και η προκαταβολή φόρου των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και ανεβαίνει στο 90%. Βγαίνει να πληρώσω 100 ευρώ φόρο. Μέχρι σήμερα πλήρωνα 55%. Την προηγούμενη χρονιά, προκαταβολή. Ναι, την προηγούμενη με την πληρωμή για προκαταβολή έναντι της επόμενης χρονιάς. Και οι ΕΠΕ και οι ανώνυμες εταιρείες πληρώνανε 80%. Τώρα λοιπόν σου λέει, έχεις 100 φόρο να πληρώσεις του χρόνου. Άλλα 90. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές Ιουλίου και το Υπουργείο Οικονομικών, ενοχλημένο από τις διαρροές, επανέλαβε ανακοίνωση που είχε δώσει στις 18 Μαΐου, λέγοντας ότι και τα νέα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο νέο φορολογικό νόμο είναι παντελώς αναλυθή. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες επιμένουν. Την ίδια στιγμή πάντως, με άλλη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι έχουν μειωθεί σημαντικά οι δαπάνες των Υπουργείων και των κρατικών φορέων που λαμβάνουν χρήματα από τον προϋπολογισμό. Η στόχη του πρώτου τριμήνου ήταν στα 13 δις, ενώ οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ήταν 11,8, δηλαδή υπήρξε εξοικονόμηση 1,3 δις ευρώ, καθώς υπήρξαν φορείς που δεν χρειάστηκαν κονδύλια από 1% έως 67% των ποσών που δικαιούνται. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Δαυλό για να μείνουμε λίγο στα φορολογικά, Κωνσταντίνε, και να επιχειρήσουμε λίγο να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το νέο σχέδιο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που επεξεργάζεται τώρα το Υπουργείο Οικονομικών μέσα από κάποια παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι έχουν προβληματίσει, αν θέλετε. Το ένα είναι οι αποζημιώσεις στις απολύσεις και το άλλο είναι πώς θα φορολογούνται εισοδήματα που θα είναι πέραν του μισθού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο, πώς φορολογούνται λοιπόν οι απολύσεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα κάποιον που στην απόλυσή του παίρνει 18.000 ευρώ. Σήμερα ο φόρος, εφόσον το αφορολόγητο είναι 60.000 ευρώ, είναι 0. Εάν όμως υπολογιστεί με το νέο φόρο από το πρώτο ευρώ, μπει δηλαδή στην κλίμακα, μπουν τα 18.000 ευρώ στην κλίμακα, ο νέος φόρος είναι 1.830 ευρώ, δηλαδή θα έχει καθαρή αποζημίωση ο συγκεκριμένος άνεργος πλέον 16.170 ευρώ. Πάμε να δούμε μια περίπτωση μεγαλύτερου ποσού που ξεπερνάει το αφορολόγητο. 80.000 ευρώ λοιπόν, να υποθέσουμε ότι λαμβάνει κάποιος που απολύεται. Ο σημερινός φόρος άνω των 60.000 ευρώ είναι 8.000 ευρώ, άρα η καθαρή του αποζημίωση θα είναι 72.000 ευρώ. Ενώ ο νέος φόρος από το πρώτο ευρώ είναι 28.330, άρα η αποζημίωση των 80.000 ευρώ συρρυκνώνεται στα 51.670. Θα μιλάμε για συγκλονιστική διαφορά. Χάνει 20.330 ευρώ ο συγκεκριμένος άνθρωπος μαζί με τη δουλειά βεβαίως που έχασε. Πάμε τώρα να δούμε πώς φορολογούνται τα επιμίσθια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει μισθό, συνολικό ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ και έχει και κάποια μπόνους, κάποιο επιμίσθιο 5.000 ευρώ. Ο φόρος για όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι 2.610 ευρώ. Με το νέο σύστημα όμως που ξεχωρίζει
το μισθό και το επιμίσθιο, βλέπουμε ότι έχουμε φόρο του μισθού 1410 ευρώ και φόρο του επιμισθίου 2110. Το σύνολο δηλαδή είναι 3510 ευρώ, άρα έχουμε πρόσθετο φόρο 900 ευρώ. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά. Είναι στο επίπεδο των σεναρίων και τις επεξεργασίες αυτή τη στιγμή. Πώς θα αποτυπωθούν στο τέλος. Σίγουρα όμως προκύπτουν πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.